κυρίως προερχόμενα από τον αγγλοσαξονικό τύπο, που λένε ότι σωστά ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στο θέμα του χρέους. Όμως εγώ θα ήθελα να επιμείνω, γιατί αυτό νομίζω ότι θέλουν και οι πολίτες να μάθουν, ποιο είναι το δεύτερο σχέδιό σας, το Plan B, σε περίπτωση που δεν πετύχει η διαπραγμάτευση. Ωραία, κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα να πούμε κάποια πράγματα επί της αρχής για το ζήτημα του χρέους. Χθες, αν δεν κάνω λάθος, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε την συζήτηση για το Brexit, δηλαδή το ενδεχόμενο να βγει η Ελλάδα από το ευρώ, ως χαμένο χρόνο. Όταν ακόμα και μέσα στη Γερμανία, αυτή τη στιγμή και μέσα στη γερμανική κυβέρνηση, υπάρχει εμφύλιος για τη στάση που προσπαθεί να κρατήσει η κυρία Μέρκελ απέναντι στην ενδεχόμενη ήττα του κύριου Σαμαρά, όχι κατά τη γνώμη μου πλέον ενδεχόμενη, αλλά φανερή ήττα. Το ζήτημα είναι αν θα είναι μία απλή ήττα ή αν θα είναι συντριβή. Αυτό το οποίο φαίνεται μετά από όλες αυτές τις δηλώσεις, το να συνεχίζεται η συζήτηση στην Ελλάδα για τον Brexit, θα μπορούσε να δείχνει από τη μία μεριά, ας πούμε, επαρχιωτισμό και άγνοια. Δυστυχώς δεν δείχνει ούτε επαρχιωτισμό ούτε άγνοια. Υπάρχει κόσμος στην Ελλάδα που πραγματικά θα επιθυμούσε η υλοποίηση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ να σημαίνει έξοδος της χώρας από το ευρώ. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτός ο κόσμος είναι η κυβέρνηση του κ. Αντώνη Σαμαρά. Είναι πρώτη φορά που βλέπουμε μια κυβέρνηση να επιθυμεί να καλύψει τη δικιά της ήττα με το να υπάρξει μια τιμωρία του ελληνικού λαού λόγω της δικιάς της αποτυχίας ενός συγκεκριμένου προγράμματος. Και επιτρέψτε μου να πω και ένα δεύτερο πράγμα για το χρέος, πολύ σημαντικό. Πρέπει πρώτα απ' όλα να συμφωνήσουμε αν το χρέος είναι βιώσιμο ή όχι. Γιατί όταν βγαίνει ο κύριος Σαμαράς και λέει ότι το χρέος είναι βιώσιμο, χρέος που μπήκαμε με 130% και αυτή τη στιγμή ακουμπάει το 180, έχει ξεπεράσει το 175, κινείται στο 178%. Αν αυτό είναι βιώσιμο, τότε γιατί να γίνει κούρεμα? Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να αποφασίσει τι λέει. Η Νέα Δημοκρατία, μα η Νέα Δημοκρατία δεν λέει κούρεμα. Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία. Πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας εδώ λέει ότι θα προσπαθήσουμε να δούμε μηχανισμούς απομείωσης. Αν θέλεις μηχανισμούς απομείωσης, πάει να πει ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Εμείς λέμε το εξής απλό και ορθολογικό, ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Δεν είπα αυτό. Και δεύτερο πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην κατάλαβα σωστά. Αλλά δεν σημαίνει το ενέτο. Συγγνώμη, αλλά όλη την ώρα λέτε ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα του χρέους. Από τη στιγμή πρέπει να λυθεί το πρόβλημα του χρέους. Εγώ δεν σας διέκοψα. Ένα χρέος το οποίο είναι βιώσιμο. Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν σας διέκοψα. Δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσουμε στη συζήτηση. Εγώ δεν σας διέκοψα. Αν το χρέος είναι βιώσιμο, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα χρέους. Αν όλοι μιλάμε για πρόβλημα χρέους, τότε το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Νομίζω είναι απλό πράγμα. Με όποιον φυσιολογικό άνθρωπο μιλήσετε σε ένα καφενείο, σε μια γειτονιά, θα σας το εξηγήσει. Δεύτερο πράγμα πολύ σημαντικό. Στο όνομα του χρέους έχουν γίνει τέρατα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. 4 χρόνια παίρνονται μέτρα και πολιτικές που το χρέος είναι απλά η αφορμή. Όταν διαλύονται οι εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα, το ζήτημα δεν είναι το χρέος. Όταν νέοι άνθρωποι σήμερα δουλεύουν με βάουτσερ 400 ευρώ στην καλή, μαύρη, ανασφάλιστη, όταν υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν εκ περιτροπής ένα μεροκάματο το μήνα, παίρνοντας 270 ευρώ, δηλαδή λιγότερα και από το αστείο επίδομα ανεργίας των 360 ευρώ, το ζήτημα δεν είναι το χρέος. Το ζήτημα είναι η εμβληματική φράση που είχε ακουστεί όταν μπαίναμε στο μνημόνιο, το να κάνουμε την κρίση ευκαιρία. Μία φράση που είναι η σημαία της πολιτικής που ακολούθησε η κυβέρνηση Παπανδρέου, ακολούθησε η κυβέρνηση Παπαδήμου. Κύριε Λεόπουλε, επειδή μπορεί να ανοίξουμε Σαμαρά τη μεντάλια και να συζητάμε πάρα πολλά θέματα. Όχι, 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 όλα αυτά συνδέονται με το χρέος. Μάλιστα. Εγώ σας έκανα όμως μία ερώτηση και θα ήθελα, γιατί οι πολίτες θέλουν να ξέρουν τι θα κάνετε εσείς. Εσείς λοιπόν λέτε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Μάλιστα. Λέτε για διαγραφή ή κούρεμα του χρέους. Λέμε δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ότι είναι ένα κομμάτι το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη που είναι πρόγραμμα εκτός διαπραγμάτευσης. Ναι. Δεν σας ρωτάω για το δημόσιο χρέος. Αυτό και μετά θα πάμε και στο άλλο. Πω. Τι θα κάνετε αν δεν πετύχετε το κούρεμα δεν του χρέους? Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πετύχει αυτή τη στιγμή διαπραγμάτευση. Είναι φανερό ότι θα πετύχει από τις αντιθέσεις που υπάρχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις αντιθέσεις που υπάρχουν σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και στον αναπτυγμένο χώρο αυτή τη στιγμή από το χρέος. Είναι φανερό ότι θα πετύχει αν έχει ισχυρή λαϊκή εντολή. Αν δεν υπάρχει ισχυρή λαϊκή εντολή, αν δεν υπάρχει ένας κόσμος αποφασισμένος δηλαδή, να προχωρήσει. Δηλαδή, τι θα πείτε μετά, εάν πάρετε ένα ποσοστό τέτοιο ώστε να γίνετε κυβέρνηση, αλλά να μην έχετε αυτοδυναμία, μετά τι θα πείτε? Ο κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πετύχαμε διαγραφή του χρέους, επειδή δεν είχαμε ισχυρή λαϊκή όχι, εντολή. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν λέω ισχυρή λαϊκή εντολή, εννοώ να μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να σχηματίσει κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ότι η αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού είναι εναλλακτικό σχέδιο έχετε. Το εναλλακτικό μας σχέδιο είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το εναλλακτικό σχέδιο. Όχι, εναλλακτικό σχέδιο για το δημόσιο χρέος, εάν δεν κουρευτεί. Αυτό σας λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορέσει να κουρευτεί το χρέος. Αλλά στη ζωή ποτέ μιλάς ποτέ, αλλά. Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Θα έπρεπε να μας πείτε και να ξέρει και ο κόσμος τι θα κάνετε μετά. Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Γιατί δεν έχει νόημα να μιλάμε υποθετικά σε μια κατάσταση που υπάρχουν πάρα πολλές επισφάλειες. Αυτή τη στιγμή όλη η αγορά δουλεύει με κούρεμα του χρέους. Οι ελληνικές τράπεζες αυτή τη στιγμή, όπως δεν θα έπρεπε, πουλάνε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια σε φαν του εξωτερικού και τα πουλάνε σε αξίες
του 5 και του 30% της αρχικής αξίας. Αυτό δείχνει ότι παντού δουλεύουν με κουρέματα χρέων. Μάλιστα, λέτε λοιπόν εμείς ότι λέμε σίγουρα... ότι μπορεί να γίνει. Το PSI, αν θέλετε, ήταν κούρεμα χρέους. Αλλά ήταν κούρεμα χρέους Λόπουλε, λέτε σε ότι... βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού, των ασφαλιστικών ταμείων. Σίγουρα δεν πρόκειται κάτι να στραβώσει, δεν πρόκειται να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτό δεν μας αποκαλύπτεται το σχέδιο Β. Αυτό το οποίο λέμε ότι δεν υπάρχει σχέδιο Β. Το σχέδιο είναι ότι ό,τι και να γίνει, η αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού, η αξιοπρέπεια των εργαζομένων, τη νεολαία, των ανέργων, των συνταξιούχων αυτή τη χώρα είναι πάνω απ' όλα και δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα ξαναέρθουμε σε εσά να πάμε λίγο στον κύριο Παναγιώτη Ρήγα, τον υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Ρήγα, τελικά για το δημόσιο χρέος, εσείς ποια είναι η δική σας θέση? Είναι αυτή που στηρίζει